Στο Φόρουμ Μηχανική του Μέλλοντος στην Τούλα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μιας νέας έκδοσης του ρωσικού αντιαεροπορικού συγκροτήματος Panzer SM. Διακρίνεται από τις προηγούμενες τροποποιήσεις από τον αυξημένο αριθμό πυράβλων. Στο ίδιο το όνομα του Panzer S1 και της επακόλουθης τροποποίησης Panzer SM υπάρχει μια συντομογραφία ZRPK που σημαίνει Σύστημα Πυροβόλων Αντιαεροπορικών Πυράβλων. Η ενημερωμένη έκδοση του αντιεροπορικού συγκροτήματος Panzer για SM προβλέπει την τοποθέτηση 24 πυράβλων αντί των προηγούμενων 12 που κατάφεραν να επιτύχουν οι σχεδιαστές του εγκαταλείποντας το πυροβόλο συστατικό. Επίσης, η νέα έκδοση του συγκροτήματος έλαβε το πρόθεμα TBM, μεταφορικό μάχημο όχημα που συνεπάγεται την αυτόνομη μεταφορά πυρομαχικών και την κινητή επανοφόρτωσή τους. Επιπλέον, το ενημερωμένο Shell έλαβε ένα νέο πολυλειτουργικό σταθμό καθοδήγησης εν αέριων στόχων, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση ένα σύστημα αδρανειακής πλοήγησης strap-down, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευσή τους σε απόσταση έως και 75 χιλιόμετρα. Ο εκτοξευτής πυράβλων έχει γίνει συνδυασμένος. Μπορεί να εξοπλιστεί με πυράβλους τόσο για την καταστροφή στόχων υψηλής ταχύτητας όσο και για πιο αργούς, ελικόπτερα και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Μια νέα ανάπτυξη του Panzer με αύξηση του αριθμού των πυράβλων δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Άμυνας, δήλωσε μια πηγή της κρατικής εταιρείας Rostec. Αυτές οι συστάσεις ελήφθησαν με βάση τα αποτελέσματα της πολεμικής χρήσης του συγκροτήματος κατά τη στρατιωτική επιχείρηση του ρωσικού στρατού στη Συρία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι αντιεροπορικοί πύραυλοι χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτές οι επιθυμίες ελήφθησαν υπόψη στη νέα εξέλιξη. Ο εκπρόσωπος της Rostec είπε επίσης ότι τα νέα Panzers δεν θα αντικαταστήσουν πλήρως τα υπάρχοντα συγκροτήματα που είναι σε λειτουργία και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, νέες εξελίξεις θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εκδόσεις του κατασκευασμένου Shell, όπως ραντάρ με κεραία ενεργής φάσης και πύραυλοι με αυξημένη ταχύτητα. Η πρώτη επιτυχημένη χρήση του συγκροτήματος αντιεροπορικών πυράβλων και πυροβόλων όπλων Panzer έγινε στη Συρία. Συνολικά η Ρωσία προμήθευσε την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ με περίπου 40 συγκροτήματα, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται στις ρωσικές βάσεις στο Χμέιμιμ και στο Ταρτούς. Το πυραυλικό σύστημα αεράμυνας Panzer υποβλήθηκε σε δοκιμές μάχης στη Συρία, οι οποίες κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση ορισμένων σημαντικών αλλαγών σε αυτό το συγκρότημα, είπε ένας πρώην στρατιωτικός σύμβουλος, έφεδρος συνταγματάρχης Ανατόλη Ματβεϊτσούκ. Ξεχωριστά, ο συνταγματάρχης Ματσέιφτσουκ τόνισε ότι τα συστήματα όλων των τροποποιήσεων έδειξαν ακραία αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.